Είμαστε στο πλάτωμα της Φανερωμένης, την πλατεία των φτωχών, όπως λεγόταν την εποχή του Μεσαίωνα, επί Ενετοκρατίας, σε αντιδιαστολή με άλλες πλατείες που θα δούμε παρακάτω. Και για εμάς τους Αγγιχθινούς μπορεί να είναι αυτονόητο, ή να, πρέπει να είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει να ξέρουμε την ιστορία. Δηλαδή ότι το εικόνισμα ήρθε τον 10ο αιώνα, ότι η εκκλησία χτίστηκε τον 15ο αιώνα και γκρεμίστηκε το 1953 και έχει φοβερά έργα ζωγραφικής μέσα γνωστών κριτικών και Αγγιχθινών καλλιτεχνών, τα οποία φιλοξενούνται τώρα στο μουσείο στην πλατεία Σολομού. Αλλά για κάποιον επισκέπτη αυτό δεν είναι αυτονόητο. Είναι ευκαιρία λοιπόν να του δείξουμε τις πολιτιστικές μας αξίες, τις παραδόσεις, αλλά και το τι μέλλον θέλουμε να έχουμε για αυτόν τον τόπο. Μπροστά λοιπόν από το πλάτωμα της Φανερωμένης, μπροστά από την εκκλησία της Φανερωμένης, υπάρχει ένα QR code. Για όσοι δεν καταλαβαίνουν, ένα τετραγωνάκι που έχει μαύρα και άσπρα σχηματάκια. Εάν πάρει κάποιος το κινητό του, όλα αυτά που σας είπα πριν θα τα δει γραμμένα σε τρεις γλώσσες. Στα αγγλικά, στα ιταλικά και στα ελληνικά. Είναι λοιπόν ένας τρόπος να συνδέσουμε σε πρώτη φάση 30 σημεία της Ζακύνθου και κάπου στα 180 σημεία όλων των Ιωνίων, γιατί ό,τι γίνεται τώρα στη Ζάκυνθο έχει γίνει στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα και στην Κέρκυρα. Οπότε ο επισκέπτης, δεν θέλω να το πω τουρίστα, να έρχεται να βλέπει το QR code, να ενημερώνεται για την ιστορία του κάθε πολιτιστικού σημείου και από εκεί και πέρα να βλέπει και τι υπόλοιπα υπάρχουν. Από την πλατεία των φτωχών της Φανερωμένης του 15ου αιώνα ήρθαμε στην πλατεία των Αστών και των Αρχόντων του 17ου αιώνα και πριν, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Ισχύει το ίδιο όπως είπαμε πριν, δηλαδή είναι συνδεδεμένα 30 σημεία της Ζακύνθου με QR codes. Οποιοδήποτε επισκέπτης με τον ασκανάρι βλέπει πληροφορίες για την περιοχή. Αυτό που, για το πολιτιστικό σημείο. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω τελειώνοντας με την εισήγηση την προηγούμενη κιόλας και αυτή είναι ότι τα προγράμματα Interreg είναι προγράμματα διασυνοριακά. Και αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν σύνορα σε περιοχές που είναι κοντινές. Το πρόγραμμα αυτό έχει γίνει με την Ιταλία, συγκεκριμένα την περιοχή, την περιφέρεια της Απουλίας και το Πανεπιστήμιο Ιωνίων, το οποίο έχει και την ευθύνη και την επιμέλεια των κειμένων που είναι μέσα στις πληροφορίες που έχουμε. Το σημαντικό είναι ότι, αν και λέγονται διασυνοριακά προγράμματα Interreg, International Region, ξεπερνάμε τα σύνορα και δείχνουμε ότι μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση από άλλες πηγές, χωρίς παρεμβάσεις του κεντρικού κράτους, απευθείας από την Ευρώπη. Αυτές τις συνεργασίες ελπίζουμε και θέλουμε να συνεχίσουν και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να είναι ακόμα πιο πλούσιες και να αλλάξουν το τουριστικό και πολιτιστικό μοντέλο του νησιού μας.